Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Πέμπτης, μία ανάσα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μία ημέρα με πλούσια βασικά επικαιρότητα, όπως γίνεται άλλωστε κάθε μέρα. Μία ημέρα με πολλά θέματα ανοιχτά, με πάρα πολλά ζητήματα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Βεβαίως είναι πολλά τα θέματα των πληρωμών. Να δούμε τι έγινε με το αλαλούμ του περιβόητου τσεκ ή αλλιώς τις ενιαίες ενίσχυσης, γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ τόσο εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στις τράπεζες ήταν επιποδός. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Γιώργος Μπαρτζόκα στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Κώστας Νάτσης στη Λάρισα, Αλένα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και σε όλους εσάς που και αυτό το πρωινό θα το περάσουμε παρέα. Ένα γιορτινό πρωινό, ένα πρωινό λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο λαμπερό, ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι εξαιρετικός ο καιρός, το λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, γιατί μπορεί να έχουμε κρύο αυτή την εβδομάδα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το καταλαβαίνεις εξάλλου εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά ιδιαίτερα το πρωί. Αλλά από την άλλη θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 4 βαθμοί λέει αυτή την ώρα ο Βόλος, στους 11 όμως η μέγιστη, 16 την Κυριακή και τη Δευτέρα όμως. Και αυτό το κρατάμε. Στα Τρίκαλα έχει -1 αυτή την ώρα, όπως επίσης και στην Καρδίτσα, μόλις 9 βαθμούς πάνω από το 0 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 16 με 17 όμως το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είναι εξαιρετικό. -1 βαθμός και για το Δομοκό, 10 βαθμοί η μέγιστη για σήμερα, 16 επίσης την Κυριακή, ενώ η Λάρισα -1 αυτή την ώρα, 10 η μέγιστη για σήμερα, 15 με 16 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Εξαιρετικός ο καιρός δηλαδή, λαμπερός, δεν βλέπουμε φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, βεβαίως επειδή έχει χιονίσει στα ορεινά, σίγουρα έτσι κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση στα παιδινά. Έχουμε αυτό το κρύο, τις χαμηλές θερμοκρασίες που μας δυσκολεύουν σίγουρα. 22, 3 ημέρες για τα Χριστούγεννα και βεβαίως έχουν ήδη ξεκινήσει τα εορταστικά ψώνια. Αναθερμάθηκε και λίγο η αγορά χθες, γιατί σίγουρα και τα επιδόματα, ο Μάιν θέρμανσε και άλλα που μπήκαν από χθες, λίγο κάπως έχουν και τα δώρα φυσικά. Χθες ήταν τελευταία ημέρα για το δώρο των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Σίγουρα βεβαίως έχουν βοηθήσει αισθητά και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την αγορά. Θα κάνουμε και βόλτα στην αγορά. Πολλά ρεπορτάζ αναλυτικά έχουμε να δούμε. Με τη βοήθεια όμως του Γιώργου του Μπαρτζόκα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας, astra.gr, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Εφημερίδα Ελευθερία, κάλεσμα φορέων για τόνωση της αγοράς. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίστεψε με χατζάρα υπάλληλο βενζινάδικο. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί είχαμε και απόπειρα χθες ληστείας σε ένα χειροδανιστήριο. Νέο πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού και ζητούν διεύρυνση ωραρίου φορτοεκφόρτωσης. Και πολλά ακόμη θέματα φυσικά, έτσι, εντατική έλεγχη στην αγορά και πάνω αριστερά βλέπουμε και τις εκλογές που είχαν χθες στην ΑΛΜΕ. Πρώτη η Ελλάδα στην ανεργία δυστυχώς τυχιούχων. Εφημερίδα Έχει Δρόμος. Πιτσαρία έκρυψε ποσό 211.000 ευρώ για τα έτη 2018-2020 με έδρα τη Μαγνησία. Εφιάλτη στο σχολείο για μαθήτρια. Το περιστατικό ακραίο πραγματικά μπούλινγκ στα χέρια της εισαγγελίας. Αριστερά βλέπετε το Μαϊθέρμας που καταβλήθηκε χθες και τετραπλάσιος ο αριθμός θανάτων δυστυχώς από τις γεννήσεις. Και βεβαίως πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε και στο επόμενο πρωτοσέλιδο, Εφημερίδα Θεσσαλία. Έλλειψη φαρμάκων, ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές με ρεπορτάζ. 92 πολιτικοί γάμοι στη Σκιάθο, το πρώτο μάλιστα 9 μήνο του 2022. Καμπανάκι στις γιορτές για κοκτέιλ λιώσεων. Χριστούγεννα χωρίς βροχές και χιόνια, λένε οι μετεωρολόγοι. Και φυσικά το αναμένουμε και εμείς. Και μαγνήτης για νέους στο κοινωνικό δίκτυο όσον αφορά βασισμένα λέει στην εικόνα. Πάμε και στην εφημερίδα Η Αλήθεια, Δυτική Θεσσαλία. 20 ευρώ ανά ασθενή, προσωπικός γιατρός. Τι περιλαμβάνει τροπολογία πλεύρη, επιπλέον κίνητρο 20 ευρώ ανά ασθενή σε γιατρούς του δημοσίου για προληπτικές εξετάσεις. Πολιτική αγωνία της άδειας κλειψίδρας και περιφέρεια αναβαθμίζεται ενεργειακά το γυμνάσιο Πύλης με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας.
και πάμε και στο site του σταθμού μας, astratv.gr, Σκιάθος, το καΐκι Ελένη, ξαναφτιάχνεται. Τις άσπρες πεταλούδες και το γυροκομείο Βόλου στήριξαν έμπρακτα αστυνομική της Μαγνησίας και μπράβο. Αρχίζουν τα μαθήματα της σχολής αστρονομίας στην πόλη του Βόλου. Και Μαγνησία, που και πότε μπορείτε να κάνετε δωρεάν ράμπι τεστ για το κορονοϊό, ακόμη είναι εδώ. Το σημείο μας στην τουαλέτα Τύρο Πιτάδικο στη Λάρισα που έγινε Talk of the Town. Και δυστυχώς Θεσσαλονίκη, σε ψυχιατρίο 29χρονος που σκότωσε τη μητέρα του. Και σκληρή διαπραγμάτευση ή συνδικολόγηση για το βιβλίο Τσακαλώτου και το συνεργατό του. Οι θαλάσσιες ζώνες, τι γίνεται με την Άγκυρα, προκλητική για ακόμη μια φορά. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, να ξεφύλισουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα. Βεβαίως σήμερα είναι μια ημέρα που κληρώνει για την Εύα Καϊλή και βεβαίως και για τις ποινές της, αλλά αν τελικά θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι. Ώρα Ελλάδος 10 το πρωί, στα βελγικά, λένε τα βελγικά μέσα, τότε θα οδηγηθεί η ίδια. Βρίσκεται ήδη ο Έλληνας δικηγόρος, ο κ. Δημητρακόπουλος, βεβαίως και με τους Βέλγους δικηγόρους. 4 ώρες και κάτι διήρκησε η συνάντηση που είχαν χθες με την Εύα Καϊλή. Η ίδια δηλώνει απογοητευμένη από τον σύντροφό της. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και βεβαίως είπαμε ότι σήμερα θα είναι μια σημαντική ημέρα για την ίδια. Εξελίξει στην υπόθεση του Κατάρ, ενώ σημερινό δημοσίευμα αποκαλύπτει μια συνάντηση του συντρόφου της Εύας Καϊλή και του Αντώνιο Παντσέρη με Καταριανούς, η οποία ήταν μυστική. Μάλιστα, κατά το δημοσίευμα, μετά από τη συνάντηση του συντρόφου της Εύας Καϊλή και του Αντώνιο Παντσέρη με πρόσωπα από το Κατάρ, είχε παρατηρηθεί μια λεπτομέρεια που ενδέχεται να σχετίζεται με τους χρηματισμούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Il Fatto Quotidiano, το ρολόι έδειχνε 6 το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου όταν ο Παντσέρη και ο Τζιόρτζι πέρασαν την είσοδο του ξενοδοχείου. Ο πρώτος κρατούσε ένα λεπτό χαρτοφύλακα, ενώ ο δεύτερος έσπρωχνε ένα καροτσάκι μέσα στο οποίο υπήρχε ένα παιδί, πιθανότατα το παιδί που είχε αποκτήσει με την Εύα Καϊλή. Ένας εκ των Καταριανών εμφάνιζε ιδιαίτερη οικειότητα με τον Τζιόρτζι. Η ομάδα που βρισκόταν στο λόμπι συναντήθηκε με έναν Καταριανό που φορούσε λευκό παντελόνι. Οι 4 τους μπήκαν στο ασανσέρ. Ήταν 6 το απόγευμα και οι κάμερες εστιάζουν στον όροφο που έμειναν οι Καταριανοί. Εμφανίστηκε ένας άνδρας στο διάδρομο, ο οποίος ήταν μέρος της αποστολής από την Τόχα, να σπρώχνει μια κάπως μεγάλη βαλίτσα. Μισή ώρα αργότερα ο Τζιόρτζι φεύγει από το δωμάτιο, σπρώχνοντας το καρότσι και εμφανίζεται στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο χαιρετά ένα άτομο από απόσταση. Σε αντάλλαγμα, λαμβάναμε 50.000 ευρώ, δήλωσε ο Παντσέρη, σύμφωνα με ιταλική εφημερίδα παράλληλα. Η La Repubblica προσθέτει ότι φέρεται να αναφέρθηκε και στον Βέλγο σοσιαλιστή βουλευτή Μάρκ Ταραμπελά, λέγοντας ότι μετέβει στο Κατάρ και στην σοσιαλδημοκράτη Μαρία Αρένα, η οποία πήγε μια φορά στο Κατάρ και έλαβε ένα δώρο. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, η έφοδος της αστυνομίας πρώτη φορά έγινε στο σπίτι στις 26 Απριλίου 2022. Εκεί στο σπίτι του Παντσέρη, γράφει η La Repubblica, βρήκαν 700.000 ευρώ σε θηρίδα ασφαλείας κάτω από το κρεβάτι μέσα σε 7 πακέτα. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε σήμερα λοιπόν τι θα γίνει και με την ίδια. Το περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί πολύ απλά είμαστε πάρα πολύ πραγματικά στεναχωρημένοι με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί πέρα από την ίδια φυσικά, κουβαλά και μία χώρα. Γιατί όταν είσαι στην Ευρωβουλή, εκπροσωπείς τη χώρα σου, εκπροσωπείς τους Έλληνες πολίτες. Και είναι κρίμα για όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Λένε ότι έχουν ήδη ξεκλειδώσει στόματα, εκτός από τον Τζόρτζι, τον σύντροφό της, και ο Παντζέρη μιλά και για άλλες ΜΚΟ, μπλέκει και άλλες χώρες και δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό. Πάμε στα δικά μας, είπαμε, θα δούμε σε λίγο το μεγάλο αλαλούμ των πληρωμών της ενιαίας ενίσχυσης, γιατί πολύ απλά για ακόμη μια φορά έγινε bear the way με το σύστημα και μέχρι και αργά δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα. Επιποδός και στις τράπεζες, εργαζόμενοι, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε λοιπόν όλα όσα συνέβησαν. Θα δούμε αναλυτικά για τις πληρωμές φυσικά, γιατί συνεχίζονται και με άλλες πληρωμές που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Εξάλλου, σήμερα και αύριο είναι τελευταίες ημέρες για αυτές τις πληρωμές. Σίγουρα οι τσέπες κάπως έτσι έχουν ζεσταθεί και με το Μάιν Θέρμανση. Είναι χρήματα τα οποία προφανώς δεν θα μπουν στην άκρη. Είναι χρήματα τα οποία θα πληρωθούν λογαριασμοί. Θα πάρουν πράγματα για το γιορτινό τραπέζι, θα πάρουμε πράγματα για το γιορτινό τραπέζι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το χρήμα δεν έρχεται για να μπει στις τσέπες μας, αλλά έρχεται απλά για να ξαναφύγει. Τώρα, επίσκεψη ιστορική του Έλληνα Πρωθυπουργού στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ιστορικές στιγμές. Εξάλλου, όλες αυτές οι επαφές το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Αλβανία, μόνο σε καλό μπορεί να μας βγει, γιατί τα μηνύματα που βγαίνουν προς τα έξω είναι ενθαρρυντικά. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο κ. Δένδιας και βεβαίως την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Τουρκία. Η Τουρκία που βρίσκει
πάντα πολλές ευκαιρίες για να τα βάζει με την Ελλάδα. Εξάλλου το λέμε συνεχώς ότι μέχρι να πάνε και στην κάλπη στην Τουρκία, ο Ερντογάν θα βρίσκει 1 εκατομμύριο λόγους να τα βάζει με τη χώρα μας, ξεχνώντας ότι στη δική του χώρα υπάρχει απόλυτη εξαθλίωση, απόλυτη πείνα, τρέχουν έξω από τα συσίτια χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι, εκατομμύρια βασικά, οι οποίοι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι που είναι πάρα πολύ λίγοι και οι πάρα πολλοί που δεν μπορούν πραγματικά να αγοράσουν ούτε μισό κιλό ψωμί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο κ. Δένδιας, εξωτερική μας πολιτική, η οποία δεν έχει και αυτή η ησυχία. Σε καθημερινή βάση πρέπει να δίνουμε απαντήσεις σε πολλούς και βεβαίως με πολλούς τρόπους. Πάμε να δούμε λοιπόν. Στην Αλβανία βρίσκεται σήμερα για επαφές με την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομολογό του, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε τη συμφωνία της κυβέρνησης των Τυράννων με την τουρκική εταιρεία που παράγει τα drones Bayraktar. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών έγινε μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη για αύριο 5η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της Βορείου Ηπείρου, στη Δερβιτσάνη, τη Λιβαδιά και τη Χιμάρα. Ειδικά στην τελευταία θα είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού. Με αφορμή την ετοιμότητα της Ελλάδας για την ενταξιακή προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλβανίας, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι είναι μονόδρομος όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές για αντιλήψεις και θέλουν να επηρεάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια όχι με στόχο τη συνεργασία, αλλά για να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τσάκα, αναφέρθηκε σε άλλα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, όπως η χάραξη συνόρων με το θέμα των πυραμίδων, αλλά και η συμφωνία για την αποφυγή μεθοριακών επεισοδίων. Βάσει της υφιστάμενης πολιτικής συμφωνίας επί της αρχής, που πετύχαμε εδώ στα Τύρανα πριν από 2 χρόνια, ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να καταθέσουμε συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας μας. Και θα ήθελα να επαναβεβαιώσω από εδώ, από τα Τύρανα, την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μου να παράσχει κάθε ενταξιακή αρρωγή στην Αλβανία. Αυτός ο δρόμος στην πραγματικότητα είναι μονόδρομος και αποκτά τεράστια σημασία στην σημερινή συγκυρία όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που επιθυμούν να επιστρέψουμε σε άλλους καιρούς, σε άλλες εποχές, σε άλλες αντιλήψεις. Και προσπαθούν οι αναθεωρητικές αυτές δυνάμεις να προσεγγίσουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Με απότερο στόχο, φοβάμαι, όχι την συνεργασία. Αυτά λοιπόν και με την επίσκεψη του κ. Δένδια, είπαμε λοιπόν και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όλα αυτά σίγουρα έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και στην εξωτερική μας πολιτική. Τώρα, πάρα πολλά ανοιχτά τα θέματα. Βεβαίως θα δούμε τι γίνεται με όλες τις πληρωμές. Πάρα πολλά τα μηνύματα, τι γίνεται με το πρασίνισμα και βεβαίως το περιβόητο τσεκ. Και εμείς αναμένουμε απαντήσεις. Έχω βάλει και τον Χρήστο τον Αθανασιάδη που πάντοτε γνωρίζει τα θέματα τα αγροτικά. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν μπήκαν ακόμη τα χρήματα, πότε θα μπουν, πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς και τι ακριβώς συνέβη φυσικά. Γιατί διαβεβαίωνε το Υπουργείο ότι χθες το απόγευμα θα έβλεπαν τα χρήματά τους και μέσω σύστημα, βεβαίως πληρωμές του ΠΚΠ, αλλά βεβαίως τα ATM και σήμερα στα κισέ των τραπεζών. Και είμαστε μία ανάσα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Δηλαδή, πότε να γίνουν οι πληρωμές, πότε θα πάει κανείς στην τράπεζα. Και δεν είναι όλοι που μπορούν να βγάλουν από, από ένα ATM χρήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν και θέλουν να πάνε μέσα στην τράπεζα να βγάλουν τα χρήματα ή να κάνουν ακόμη και πληρωμές. Τι ήταν και αυτό στη Θεσσαλονίκη χθες, μας έχει σοκάρει ακόμη μία είδηση. Ο γιος 29 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας, ψυχολογικής φύσης, δυστυχώς μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την μητέρα του, πάρα πολλές μαχαιριές, με ένα κουζινομάχαιρο σκότωσε την μητέρα του. Άκουγαν οι γείτονες τις φωνές, αλλά πού να φανταστούν ότι θα είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα. Όταν λοιπόν πήγαν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο σπίτι, είδαν την μητέρα του νεαρού 60 ετών να είναι μόφυρτη στο πάτωμα, ο ίδιος απλά να κάθεται σε μια πολυθρόνα σαν να ήταν στα χαμένα, σαν να μην είχε καταλάβει τι είχε συμβεί και σε μια έτσι αλαπρόσωλη, ήταν πολύ έντονη η ψυχική του έτσι ένταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική. Είναι αυτό που λέω συνεχώς, γιατί οι γονείς δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι όταν το παιδί δεν λαμβάνει σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή, όταν πρέπει δυστυχώς να βοηθηθεί από ανθρώπους
ειδικούς που δεν μπορούμε εμείς να το κρατήσουμε στο σπίτι, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε το παιδί μας δίπλα και να το φροντίσουμε. Δεν μπορούμε πάντα δυστυχώς να το κάνουμε αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε έντονα προβλήματα ψυχιατρικής φύσης, να το κρατήσουμε το παιδί στο σπίτι, γιατί και στο ίδιο κάνουμε κακό και τελικά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. 29 ετών, παλικάρι, έτσι κατακρεούργησε τη μητέρα του, πολλαπλά χτυπήματα με ένα κουζινομάχαιρο. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Εμείς για την υπόθεση Πισπυρίγκου την πούμε αναβολή και πάλι χθες. Ο Αλέξης Κούγιας, ο συνήγορος υπεράσπισης, λέει ότι πρόκειται για παθολογικά αίτια και για τα τρία παιδιά. Αυτή είναι η υπερασπιστική της γραμμή. Να δούμε λοιπόν αν θα πείσει όμως και τις δικαστικές αρχές. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Χρόνια πολλά να χορταίνουμε να το λέμε, γιατί πραγματικά και καλές γιορτές να έχουμε. Είμαστε μία ανάσα. Ακούμε, αύριο θα είμαστε εδώ. Μετά ακολουθούν και τα Χριστούγεννα, βεβαίως. Ένα τριήμερο. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι και τα τελευταία ψώνια που θα κάνει κανείς. Θα δούμε πολλά γιορτινά ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Θα πούμε για τα όμορφα και τα ωραία και τις γιορτές που ξεκινά και ο Εμπορικός Σύλλογος με φορείς της πόλης και όχι μόνον. Σε κάθε πόλη και μια γιορτή θα στηθεί. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται και προσπαθούμε να μάθουμε τι έγινε και με τις πληρωμές, με το περιβόητο τσέκ. Ακόμη δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Αναμένουμε τώρα. Χθες δυστυχώς στη Λάρισα είχαμε δύο διαφορετικές ληστείες. Σε μία είχαμε ληστεία η οποία δεν ήταν απόπειρα ληστείας. Ήταν ληστεία με μαχαίρι μάλιστα και απέσπασαν 200 ευρώ από βενζινάδικο λίγο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι είχα μία απόπειρα ληστείας σε ενοχειροδανειστήριο της Λάρισας. Θα δούμε ακριβώς τι συνέβη. Εκεί όπου χάρη στην ψυχραιμία, πραγματικά την ψυχραιμία της υπαλλήλου, που μέσα στον πανικό και στο άγχος, γιατί μπήκε κάποιος μέσα κρατώντας ένα όπλο, το καταλαβαίνετε αυτό, εκεί έχεις πάει να δουλέψεις. Είσαι λοιπόν υπάλληλος και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα κουκουλοφόρο με ένα όπλο. Παρότι λοιπόν, επαναλαμβάνω, η γυναίκα αυτή είχε απέναντί της έναν άνθρωπο με ένα όπλο στο χέρι, κατάφερε πραγματικά και μπράβο στην ψυχραιμία της, πραγματικά μπράβο στην ψυχραιμία της, να πατήσει το κουμπί συναγερμού και μάλιστα να του πει ότι, ξέρεις, παρακολουθείς αποκλειστό κύκλωμα ασφαλείας, οπότε πρόσεχε, γιατί είναι πολύ εύκολο να σε εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν, να χτύπησε ο συναγερμός, ο ίδιος κατάλαβε ότι δεν είχε να κάνει μια απλή υπάλληλο και τράπηκε σε φυγή. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Θρασίτατη απόπειρα ληστεία σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Λάρισας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κουκουλοφόρος με ξυρισμένο κεφάλι και όπλο στο χέρι εισέβαλε σε ένα χειροδανειστήριο επί της Παναστασίου, ζητώντας από την υπάλληλο χρήματα. Η γυναίκα, παρά τον πανικό της, έσπευσε να πατήσει το κουμπί του συναγερμού, ενώ φέρεται να το απάντησε ότι καταγράφεται από το κλειστό κύκλωμα καμερών. Μπήκε κάποιος μέσα με ένα όπλο, την απείλησε, ήθελε να πάρει χρήματα. Δεν πήρε τίποτα και έφυγε. Πάτησε κοπέλα το κουμπί και έφυγε. Οι σύρνες του συναγερμού έτρεψαν σε φυγή τον δράστη που έφυγε πεσός από το κατάστημα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τις πληρωμές, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και το περιβόητο τσεκ. Πριν πάμε στην τηλεφωνική, να μην περιμένει. Υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε πάρα πολύ τις πληρωμές βασικής και πράσινης ενίσχυσης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με υπαλλήλους της τράπεζας και όλα τα στελέχη, τα αρμόδια για την πληρωμή βρίσκονταν υποδός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει καταβολή των χρημάτων. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Αν κάποιος κάτι έχει δει και μπορεί να μας βοηθήσει, πολύ ευχαρίστως να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους τηλεθεατές. Αναζητούμε κι εμείς από πηγές του Υπουργείου έτσι να λάβουμε την απάντηση. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, ακούμε. Εγώ παίρνω μόνο το care. Ναι. Εχθές πήγα και πληρώθηκα και πήρα το care μονάχα και δεν μπήκε η κάρτα ακρίβεια στα 250 ευρώ. Ναι, ήσασταν δικαιούχος, δηλαδή θα τα παίρνατε αυτά τα χρήματα. Από ό,τι μπήκα στο σύστημα, το δικαιούμαι. Αλλά δεν τα λάβατε χθες. Ναι, δεν τα πήρα.
Ο λογιστής σας τι σας είπε, για ποιο λόγο δεν μπήκαν? Μου είπε ότι ξαναμπήκε στο σύστημα και μου λέει ενώ έχει εγκριθεί δεν τα παίρνω. Ενώ τα δικαιούστε δεν τα πήρατε? Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει κάποιον πάντως που να έχει πάρει ΚΕΑ και να υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά δεν το έχω ακούσει κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα με εσάς. Και στον ΟΑΕΒ που πήρα τηλέφωνο, μου είπανε ότι αφού παίρνω το ΚΕΑ, δεν δικαιούμαι, λέει, την κάρτα ακρίβεια στα 250 ευρώ. Μάλιστα. Να το δω λίγο και να σας απαντήσω μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Έγινε πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, να είστε καλά. Να το δω λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε... Έχουμε και άλλη γραμμή ή όχι? Αν όχι, πάμε να δούμε λίγο στα επόμενα ρεπορτάζ. Δεν έχουμε δει βεβαίως. Θα σας πω σε λίγο τι γίνεται με το τσεκ. Λένε ότι σήμερα θα γίνει η πληρωμή. Άρα λοιπόν να έχουμε λίγη υπομονή, έτσι. Λίγη υπομονή για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, έχουμε ένα πολύ πολύ έτσι σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στην πόλη του Βόλου. Ένα 26χρονο παλικάρι, το οποίο δίνει πραγματικά μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Και θέλουμε όλοι μας να προσευχηθούμε για αυτό το παιδί, να τα καταφέρει, να πάνε όλα καλά. Νησάφη πια με τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται μέσα στον ιστό της πόλης. Βλέπω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί. Αυτό που λένε και από την τροχαία. Δηλαδή, μειώθηκαν σε εθνικές οδούς τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα και έχουν αυξηθεί στον ιστό της πόλης, στο κέντρο των πόλεων μας. Και είναι κρίμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και οι προσευχές όλων ημών στο παλικάρι το 26χρονο να τα καταφέρει και όλα να πάνε καλά. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 26χρονος δικυκλιστής, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Αναλήψεως. Συγκεκριμένα Αναλήψεως με βασάνη. Στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου μεταφέρθηκε ο νεαρός άνδρας, διαπιστώθηκε πως είναι πολύ τραυματίας. Από τη σφοδρή συγκρουσία, ο 26χρονος εκτοξεύθηκε αρκετά μέτρα μακριά πριν πέσει αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Υπέστη ρήξη σε ζωτικά όργανα. Νεαρός δικυκλιστής, χωρίς κράνος, βαριά σφοδρή σύγκρουση, βαριά τραυματισμένος, πολύ τραυματίας. Κάκωση και στον εγκέφαλο και στο θώρακα και στην κοιλιά και κατάγματα άκρων. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έγινε χειρουργείο. Μετά από 12 ώρες μια πολύ μικρή σταθεροποίηση, αλλά γενικά είναι η κατάστασή του εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή του. Είναι μια αφορμή να επαναλάβουμε αυτά που έχουμε πει επανειλημμένως, ότι δυστυχώς στην πόλη μας έχουμε πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα. Έχουμε ακόμα ένα νοσηλευόμενο 50χρονο που έγινε ένα τροχαίο κοντά στο στρατόπεδο Γεωργούλα πριν 3 μέρες, με μια πολύ βαριά επίσης κάκωση και στο πρόσωπο, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη του σώματός του. Και μια ιστορία που επαναλαμβάνεται και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα μπορέσει να τελειώσει. Το τροχαίο σημειώθηκε πάντως την ώρα που η μοτοσυκλέτα του 26χρονου κινούνταν επί της οδού Αναλήψεως και συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο οδηγούσε 78χρονος. Ο 78χρονος έστρεψε αριστερά προς την οδό Βασάνη. Το αυτοκίνητο εισήλθε κάθετα στην πορεία που είχε εκείνη τη στιγμή μοτοσυκλέτα με οδηγό τον 26χρονο. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σύγκρουση των δύο οχημάτων και τον τραυματισμό του 26χρονου οδηγού. Ελπίζουμε πραγματικά όλα να πάνε καλά. Που λένε και τηλεθεατές που πάντοτε είναι και οι καλύτεροι πραγματικά ανταποκριτές. Ανακαλύπτει κυρίω μακροχρόνια ανεργία, αλλά έχει ενεργία πάνω από 24 μήνες. Όπως το ξέρουμε, 12 ως 24 μπορείς να πάρεις το επίδομα. Αλλιώς δεν το δικαιούσε. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Αν σου λέει ο λογιστής το δικαιούσε και δεν το παίρνεις, εκεί κάτι παίζει, κάτι άλλο συμβαίνει, έτσι. Κάπου αλλού κολλάει το θέμα, έτσι. Γιατί οι λογιστές προφανώς γνωρίζουν. Βλέπουν τα οικονομικά στοιχεία, ξέρουν, κάνουν και τις φορολογικές δηλώσεις μας κάθε χρόνο. Οπότε δεν είναι δύσκολο έτσι να δουν αν το παίρνεις. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο κάποιος να το δικαιούται και να μην το έχει πάρει. Δεν έχω ακούσει μια τέτοια περίπτωση. Άρα κάτι άλλο γίνεται, έτσι. Αν είχατε κάνει αίτηση μακροχρόνια άνεργη, είστε πάνω από 20 μήνες, δεν το δικαιούστε. Ρωτάτε ποιοι δικαιούνται τελικά κάρτα ακρίβειας. Την κάρτα φτώχειας λέτε, αυτή έτσι που δώσαν χθες, 250 ευρώ. Θα δώσουμε λίγο τα στοιχεία λίγο αργότερα. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Αύξηση του τουρισμού εξαιρετικά θα πάει φέτος. Αυτές τις γιορτές, πραγματικά τα καταλήμματα, τώρα ψάχνεις να βρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε χειμερινούς κυρίως προορισμούς. Ιδιαίτερα η Θεσσαλία, που το λέω συνεχώς ότι έχει απίστευτη ομορφιά, βουνό, θάλασσα, πολύ θρησκευτικό τουρισμό.
προορισμό, χριστουγεννιάτικοι προορισμοί πάρα πολύ και στις τέσσερις θεσσαλικές πόλεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τουρισμός μας το χρωστούσε αυτό. Δύο χρόνια λόγω πανδημίας ο τουρισμός είχε γονατίσει, άρα φέτος το περιμένουν πώς και πώς. Περιμένουν φυσικά τον κόσμο, τους πολίτες και το λέω συνεχώς. Δεν θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία και οι ταβέρνες. Θα δουλέψει γενικότερα η οικονομία. Θα πάει κάποιος να πιει έναν καφέ, θα φάει κάτι, θα ψωνίσει την αγορά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικά για την τοπική μας οικονομία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Σε ημέρες του 2019 παραπέμπει η κίνηση στους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας, όπου η πληρότητα που καταγράφεται στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα τύπου Airbnb προσεγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις το απόλυτο 100%. Οι ορεινοί προορισμοί της υπηρετικής χώρας με αιχμή το Πήλιο, την Αράχοβα, τα Καλάβρητα, τα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο, καθώς και όσοι διαθέτουν θεματικά πάρκα όπως η Δράμα και τα Τρίκαλα, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών με την πληρότητα για το 15ήμερο των εορτών να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 80% και κάποιες περιοχές να έχουν ήδη αγγίξει το 100% για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σε λίγες μέρες αποχαιρετάμε το 2022 που ήταν ένα έτος εξαιρετικό για τον ελληνικό τουρισμό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε κατακόρυφη αύξηση εσόδων. Βέβαια, είχαμε και κατακόρυφη αύξηση εξόδων. Οπότε αυτό έρχεται και αποτυπώνεται λίγο και στη χριστουγεννιάτικη μας κίνηση. Το αισιόδοξο κομμάτι λοιπόν της ιστορίας είναι ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα. Αυτή τη στιγμή το κατάλημα με τη μικρότερη ποσόστοση έχει καλύψει ήδη το 75-80% της δυναμικότητάς του στις ημέρες που έρχονται, οπότε αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Όμως θα πρέπει να πούμε υπάρχουν και άλλα μάλλον καταλήμματα τα οποία έχουν ήδη ξεπεράσει το 90% σε πληρότητα. Επομένως, όσο περνάει η ώρα τόσο, και οι μέρες, τόσο μικραίνουν και οι διαθέσιμες κλίνες. Αυτό που θα πρέπει όμως να πούμε είναι ότι ένα κομμάτι της υψηλής πληρότητας οφείλεται και σε κάτι άλλο. Στο γεγονός ότι κάποιοι επιχειρηματίες στους ορεινούς όγκους, ακόμα και εδώ στο Πήλιο, επέλεξαν να μην ανοίξουν τα καταλήμματά τους, διότι το σκέφτηκαν 2, 3 και 4 φορές λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους. Επομένως, αυτές οι κλίνες που είναι κλειστές, για τους λόγους που είπαμε, εκτρέπονται ως ζήτηση στα καταλήμματα τα οποία θα καλωσορίσουν κόσμο. Όπως και να έχει όμως, δεν πάει να είναι μια ευχάριστη νότα. Είναι ο πρώτος χειμώνας μετά από 2-3 έτη που κάτι πλέον αλλάζει. Εάν μπορούσαμε να είχαμε και μια εξαιρετικά ωφέλιμη συνταγή για να μπορέσουμε να απαλύνουμε το ενεργειακό κόστος για τους επιχειρηματίες, όλο αυτό που περιγράφω θα έχει πολύ πλατύτερο χαμόγελο από αυτό που βλέπετε τώρα. Το Πήλιο πάντως έχει και αυτό την τιμητική του. Με τις πληρότητες καταλημάτων να πρόκειται να αγγίξουν το 95% σύμφωνα με εκπροσώπους του χώρου του τουρισμού. Η Μακρινίτσα, η Πορταριά, η Βυζίτσα, ο Λάφκος και άλλες περιοχές του Πηλίου, αλλά και το αστικό κέντρο του Βόλου σηκώνουν το βάρος και φέτος. Και αποδεικνύουν ότι και η πυρωτική Μαγνησία αποτελεί σαφέστατα έναν δημοφιλή προορισμό πανελλαδικά. Θετικό, θα δούμε και άλλα τέτοια ρεπορτάζ γιορτινά. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα και χρόνια πολλά από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στα αγαπημένα Τρίκαλα, τα γιορτινά. Η Θεσσαλία μας έχει βάλει τα καλά της και περιμένει τον κόσμο, τους πολίτες, να περάσουμε πολύ όμορφα αυτές τις γιορτές. Γεμάτη, να σκάσουμε από αγάπη φέτος. Πραγματικά το έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη. Παρά τα πολλά προβλήματα, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, όλα αυτά που μας βασανίζουν, θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη και είμαστε με ανθρώπους πραγματικά που μας σέβονται και μας αγαπούν, μια χαρά θα περάσουμε. Ακόμη και με λιγότερα. Σήμερα κρύο στα Τρίκαλα, Κρύο έχουμε Σοφούλα πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Λίγη υπομονή για το Σαββατοκύριακο, φτιάχνει αρκετά ο καιρός. Ναι. Εξάλλου είμαστε και περί τα τέλη του Δεκέμβρη. Αν δεν κάνει και τώρα κρύο, πότε θα κάνει, τον Απρίλιο. θα πούμε τραγουδάκι, έχουμε και ευθύ. Ναι, Σοφούλα, σήμερα πρέπει να είναι της Αγίας Αναστασίας, αν γιορτάζω. Είναι σίγουρα της Αγίας Αναστασίας σήμερα. Οι κορούλες των αδερφών Κοκκίνη, χρόνια πολλά. Βεβαίως, είναι όντως Αγίας Αναστασίας. Βέβαια, Αναστασίες να πούμε ότι γιορτάζουν 3 φορές το χρόνο, νομίζω. Ναι. Γιατί το ξέρω και από την ύφη μου, η οποία γιορτάζει η Αναστασία τη Φαρμακολήτρα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι. Αλλά δέχονται τα δώρα και τις 3 φορές. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. 3 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο για τα δώρα. Αλλά εντάξει, μία είναι η γιορτή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία και τα λοιπά, η Σάσα. Δεν γιορτάζει και η δικιά μας η Σάσα, ποιος ξέρει. Ο Ζωήλος και η Ζωήλα.
Μάλιστα. Γιορτάζουν σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζει. Σήμερα είναι της Αναστασίας της Φαρμακολύτρας, άρα σήμερα γιορτάζει και η νύφη μου. Οπότε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Χρόνια πολλά και στην νύφη σου. Χρόνια πολλά και στην νύφη μου λοιπόν και σε όλες τις Αναστασίες που γιορτάζουν σήμερα. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή τα δώρα τα παίρνουμε και τις 3 φορές του χρόνου, οπότε καλό είναι να τις γιορτάζουμε. Πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο και στην αγαπημένη Ανθή, στην κυρία Τούλα στη Γερμανία, που ξέρω ότι αυτές τις μέρες έτσι είναι στενάχωρο να είσαι στο εξωτερικό και να είσαι και μακριά από τα παιδιά σου. Αλλά όταν είναι καλά τα παιδιά, όπου και να είναι, είναι ευτυχισμένοι οι γονείς. Στέλνουμε την αγάπη μας λοιπόν στην κυρία Τούλα, στο σύζυγό της, στον κύριο Θανάση Κούτρα, σε όλους όσους μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό, που θα θέλατε αυτές τις ημέρες της Άγιας να είστε με δικούς σας ανθρώπους. Αλλά η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς μας φέρνει κοντά. Οπότε εντάξει, απαλύνει κάπως και τον πόνο. Σε όλους τους τηλεθεατές, την κυρία Μίνα φυσικά, την κυρία Σοφία, τον κύριο Γρηγόρη, την κυρία Κατερίνα το Μακριχώρη, την αγαπημένη Τριανταφυλιά που πέρασαν και αυτοί ένα σκασμό ιώσεις, εύχομαι δύναμη και για την ίδια. Και πάμε να πούμε το τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους τους τηλεθεατές για καλές γιορτές μέσα από την καρδιά μας. Μάλιστα. Επειδή την Κυριακή έχουμε τα Χριστούγεννα, γιορτάζει ο Χρήστος και η Χριστίνα. Χρόνια πολλά και στο Χρήστο το γιο της Βάνας και την κορούλα της Παρασκευούλας. Βεβαίως και στον Χρήστο τον Αθανασιάδη τον δικό μας εδώ και στις Χριστίνες και σε όλους όσους γιορτάζουν φυσικά με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να το αφιερώσουμε. Λαϊκό θα τους πούμε σήμερα αυτούς, επειδή είναι και νέοι. Πάμε. Μα τι έχει γίνει, μα τι έχει γίνει, η φτωχή καρδιά μου που μου έχεις φύγει. Μα τι έχει γίνει, μα τι έχει γίνει, η φτωχή καρδιά Στέφανε, παρακολουθούμε και υπέροχες εικόνες μας έδειξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τα όμορφα Τρίκαλα. Τα γιορτινά Τρίκαλα φυσικά, πολύ ωραία εικόνα. Νύχτα μέρα αυτή η πόλη είναι πανέμορφη και είναι μια πόλη που έχει βάλει τα γυαλιά σε άλλες πόλεις της χώρας μας και όχι μόνο. Η έξυπνη πόλη όπως έχει ονομαστεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Κύριε Στέφανε, καλές γιορτές να έχουμε με υγεία, να περάσετε όμορφα. Σοφούλα, θα τα πούμε και αύριο. Α, ωραία, με πολύ μεγάλη χαρά να κλείσουμε μαζί την εβδομάδα φυσικά. Οπότε οι ευχές οι πολλές αύριο. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα. Την καλημέρα, αγάπη μας σας στέλνουμε. Πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμη ρεπορτάζ που αφορά στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, 186 εκατομμύρια για τη φετινή χρονιά, για το 2023 που έρχεται, με ιδίους πόρους και αυτό έχει σημασία. Κλείνει λοιπόν η χρονιά, μια νέα χρονιά έρχεται. Χθες μιλούσα και με τον Μητροπολίτη Λαρίση και την Άβου, τα μηνύματά του πάντοτε. Έχουν κάτι να σου δώσουν. Και λέει, για ποιον λόγο περιμένεις το 2024, τη νέα χρονιά. Γιατί ελπίζεις. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή που γεμίζει τις καρδιές όλων ημών. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε το 2023 όσον αφορά στα έργα του Δήμου Λαρισαίων.
ως ρεαλιστικό και με ποσά ρεκόρ από ίδιους πόρους για έργα χαρακτήρισης στον προϋπολογισμό του 2023 και των Δήμων Λαρισαίων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Θάνος Αδαμόπουλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, χθες το βράδυ και την έγκρισή του. Από την πλευρά του, ο κ. Σούλτης αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν τις δυσκολίες βεβαίως που αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία ως προς την υλοποίηση των έργων, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και σε νέα έργα που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Εγώ από το 14 που είμαι εδώ, είδα των έργων, των τεχνικών έργων, αλλάζει 4-5 φορές. Καταλαβαίνετε ότι κάθε αλλαγή, περισσότερα από εδώ έχουν περάσει από δίκες, κάθε αλλαγή για να προσαρμοστεί μια υπηρεσία και οι υπηρεσίες γενικά του δημόσιου είναι τεράστιες. Τα προβλήματα είναι τεράστια και καθυστερείς πολύ μεγάλες. Και βέβαια ακόμα και η θεσμική αλλαγή των νόμων των Δήμων που αλλάζουν κάτι τόσο, νομίζω φαίνονται και τώρα ακόμα τα προβλήματα με τις υπονομικές επιτροπές κλπ. Λοιπόν, τώρα, δεύτερο κομμάτι που θέλω να αναφερθώ είναι αν υπάρχει όραμα που πάμε σαν πόλη, έτσι. Λέω το εξής, ότι παγκόσμια, νομίζω όλοι βλέπουν πια ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό, εντάξει. Το πρόβλημα των πόλεων είναι σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Ο πληθυσμός μαζεύεται στις πόλεις, οι πόλεις γιγαντώνονται, οι εταιρείες πουλάνε αυτοκίνητα και το περιβάλλον μέσα στις πόλεις γίνεται αφόρητο. Δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμιο θέμα. Παρακολουθώντας ο καθένας μας και τις τηλεοράσεις, μπορεί αυτό να το καταλάβει. Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Καλογιάννης αναφέρθηκε στους νέους χώρους στάθμευσης που θα δημιουργηθούν, ωστόσο ξεκαθάρισε πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Αυτά λοιπόν και με τον προϋπολογισμό. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε άκρος γιορτινά. Πολύ ωραία ρεπορτάζ, πολύ ωραίες εικόνες που έχουμε να δούμε στο τελευταίο μέρος της πρωινής ατζέντας. Διαφημίσεις και πάλι εδώ. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του ΠΕΚΕΠΕ, θα γίνουν σήμερα πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων. Ειδικότερα λέει, πληρωμή της εξόφλησης βασικής ενίσχυσης του πρασινίσματος και των νέων σε ηλικία αγροτών των ετήσεων έτους 2022, καθώς και της ειδικής ενίσχυσης για τα λοιπάσματα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχουν δει στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι. Έτσι λοιπόν, μετά τους ελέγχους που έγιναν και ολοκληρώθηκαν, θα καταβληθούν τα χρήματα. Χθες λοιπόν, 21 του μήνα, έγινε η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης τα λοιπάσματα. Να πούμε ότι οι δικαιούχοι, για να μην μπερδευτούν, λέει υπέρ ενίσχυσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν σημαίνει ότι σας έχουν κάνει κρατήσεις. Ίσα-ίσα δίνουν τα χρήματα αυτά λόγω των προβλημάτων και των αυξήσεων των λοιπασμάτων ως ενίσχυση. Μην μπερδευτείτε αν δείτε την λέξη Ουκρανία. Αυτό σημαίνει για να καταλάβετε ότι είναι τα χρήματα ενίσχυσης έτσι, για τα λοιπάσματα. Όλο γιατί πάρα πολύ έχετε μπερδευτεί. Οπότε αυτό ισχύει. Άρα λοιπόν από το μεσημέρι και μετά θα δείτε και τις πληρωμές του περιβόητου τσεκ έτσι στους λογαριασμούς σας. Τώρα, επειδή είμαστε και στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής, δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να δούμε γιορτινά ρεπορτάζ. Πρόεδρος Ορτοποιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος, μας λέει λοιπόν πώς πάει εκείνη στα ορτοποιεία, τι γίνεται με τα γιορτινά έτσι γλυκίσματα, αλλά και για το Food Pass ή Market Pass, όπως έχει ονομαστεί η νέα κάρτα που θα την έχουν οι περισσότεροι πολίτες μετά το Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο μάλλον και μετά. Πάμε να δούμε, γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικά και σε άλλα καταστήματα όπως και τα αρτοπία. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή πρώτα. Καλημέρα σας. Σοφούλα, καλημέρα. Χρόνια καλημέρα πολλά. Και σε εσάς. Καλά Χριστούγεννα. Και στο κανάλι, ό,τι επίσης, καλύτερο. Επίσης και η Σοφία μου και σε εσάς, τα καλύτερα. Χρόνια πολλά. Στο Κατερινάκι, σε όλους τους δικούς σου και στην καλά, να είστε καλά. Που γιορτάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι, κορίτσι. Και ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο και για εμάς. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ευχές, αγάπη μου. Άλλη μόνο και η Σοφία μου. Χαιρετίσματα και στη Βάνα, και στη Βαλεντίνα, και στον κύριο Στέφανο. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλα τα σπίτια του κόσμου. Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου, πραγματικά. Η πιο ωραία ευχή, να έχουμε υγεία. Χαιρετίσματα και από τα παιδιά μου. Να είναι καλά. Και από τον Γρηγόρη. Και η Σοφούλα καλά. Πάρα πολύ. Η Σοφούλα είναι καλά.
Καλά, μάνα μου, καλά. Μπράβο. Εγώ είμαι λίγο τσελακωμένη, αλλά εντάξει, θα συνέψω. Πού να πάει. Α, να μην είστε, δεν θέλει τέτοια. Θα σας πάρω τηλέφωνο μετά να σας ξετσαλακώσω. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Αμέσως μετά την εκπομπή θα σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε. Καλά, αγάπη μου. Εντάξει. Άντε, γιατί δεν μπορώ, εγώ θέλω να σας ακούω ανεβασμένη. Δεν μπορώ να ακούω έτσι η ψυχολογία πεσμένη. Δεν θέλω. Ευχαριστώ σου, φούλα μου. Ευχαριστώ. Γι' αυτό θα σας πάρω τηλέφωνο μετά να ανέβει η ψυχολογία. Και η δική μου ευχαριστώ, και η δική σας. Αγάπη μου. Θα τα πούμε, κυρία Σοφία, αμέσως μετά την εκπομπή. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, αγάπη μου. Τα φιλιά και την αγάπη μου τα λέμε σε λίγο. Ναι, με ένα ράκι μου, ναι. Εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πούμε. Θα πούμε και τις ευχές μας. Είπαμε, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να γίνουμε μια απέραντη οικογένεια εδώ με τους τηλεθεατές. Ξέρουμε τα δικά μας, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, όλα τα μοιραζόμαστε. Έτσι είμαστε εμείς. Καλημέρα και στην αγαπημένη Ανθή που φτιάχνει πουτίγκα, μου λέει αυτή την ώρα. Οπότε μπαίνουμε σε γιορτινό κλίμα. Έτσι, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην πουτίγκα που φτιάχνει. Δεν είναι εύκολο γλυκό εδώ που τα λέμε. Μπράβο πάντως στην αγαπημένη Ανθή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Λέμε για γλυκίσματα. Να τα δούμε κιόλας. Να δούμε τι γίνεται με τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Γιώργο, δεν ξέρω αν είδες το καινούριο. Για αυτούς που δεν μπορούν να διαλέξουν, θέλουν μελομακάρονο ή θέλουν κουραμπιέ. Έχει βγει κουραμπιές γεμιστός με μελομακάρονο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ορτοπία της γειτονιάς με τους καταναλωτές να προχωρούν στα γιορτινά ψώνια με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να έχουν την τιμητική τους. Ξεκίνησε ήδη η κίνηση για τα χριστουγεννιάτικα είδη το φούρνο της γειτονιάς. Θα πω ότι είναι μια ικανοποιητική κίνηση, λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κίνηση στα ορτοπία στις γιορτές των Χριστουγέννων έχει περιοριστεί όχι στη βδομάδα, αλλά στις ημέρες. Λίγες ημέρες για τα Χριστούγεννα, λίγες ημέρες για την πρωτοχρονιά. Οι τιμές θα πω ότι συγκριτικά με τις αυξήσεις τις σημαντικές που έχουμε στις πρώτες ύλες, με την αύξηση του κόστους λειτουργίας των αρτοπίων, είναι προσιτές προς τους καταναλωτές. Η αύξηση δεν υπερβαίνει το 13 με 15% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι καλύτερες οι μέρες. Το θετικό που σε εξηγεί σε δηλώσει και ο πρόεδρος αρτοπιών Ελλάδος είναι πως το Food Pass περιλαμβάνει και τα αρτοπία. Περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τον Φεβρουάριο, που ευτυχώς θα έλεγα ότι αυτή τη φορά το είδανε πλατιά το θέμα και δεν είδανε μόνο τα σούπερ μάρκετ. Είδανε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που και αυτές πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτήν την κίνηση της κυβέρνησης, που και αυτό θα βοηθήσει την αγορά. Όταν στην αγορά πέφτουν χρήματα, ακόμη και αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε τώρα με τη μορφή των επιδοτήσεων, είναι καλό για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό που μπορεί να κλείσει την μεγάλη τρύπα που υπάρχει στα αρτοπία είναι η κρατική επιδότηση, που συμπληρώνουμε ένα χρόνο. Η κρατική επιδότηση για τα αρτοπία, επιπλέον λόγω που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ακόμη δεν έχει δοθεί. Είχαμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού πέρυσι τον Φεβρουάριο στη Βουλή. Είχαμε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Σκρέκα. Ακόμη όμως δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση. Και αυτό αντιστοιχεί σε ένα μικρό αρτοπίο, σε ένα συνοικιακό αρτοπίο για όλον τον χρόνο 6.000. Σε ένα λίγο μεγαλύτερο 13 και φτάνει μέχρι 20.000. Δηλαδή κάθε αρτοπιός έχει να λαμβάνει από το κράτος μέσω των παρόχων αυτή τη στιγμή από 6 έως 24.000. Είναι χρήματα που αυτά θα κλείσουν πράγματι σημαντικές τρύπες. Οι αρτοποιοί ζητούν από την κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης για τον κλάδο τους. Όμορφα λοιπόν, γιορτινά γλυκίσματα, έτσι, και εύχομαι να μπουν σε κάθε σπίτι, γιατί πραγματικά τα έχουμε ανάγκη, λίγο να αλλάξει η διάθεσή μας, λίγο να είμαστε καλά. Πάμε να δούμε όμως γιατί Χριστούγεννα, χωρίς να έχουμε και χιόνια στα ορεινά, χωρίς να έχουμε αυτή τη μαγευτική πραγματικά εικόνα, δεν γίνεται. Μας έχει κάνει λοιπόν το χατήρι ο καιρός, έχει χιονίσει στα ορεινά, οπότε είναι μια πολύ πολύ ωραία εικόνα. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί τα φετινά Χριστούγεννα, εκτός ότι θα έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα οι ορεινές κυρίως περιοχές, θα είναι και χρονοστολισμένα, έστω και στο ελάχιστο. Η χιονόπτωση στα ορεινά Χάνια άλλαξε το σκηνικό και δημιούργησε εορταστικό κλίμα. Η βουνοκορφή του Πηλίου άσπρισε, με το λευκό επισκέπτη όχι μόνο να μην δημιουργεί προβλήματα, αλλά αντιθέτως να θυματοδοτεί την άνοιξη της λειτουργίας του χιονοδρομικού, έστω και για μία βόλτα.
Η χιονόπτωση ξεκίνησε προχθές περίπου στις 7.30 το απόγευμα και στις 4.00 τα ξημερώματα συνεχιζόταν. Ήταν όμως ήπια και δεν δημιούργησε σε καμία περίπτωση προβλήματα στο ορεινό δίκτυο. Η χιονόπτωση σημειώθηκε σε υψόμετρο από τα 800 μέτρα και πάνω, με δεδομένο ότι το ύψος του χιονιού δεν ξεπέρασε τα 5 εκατοστά. Ελαφρές χιονοπτώσεις αναμένονται και για σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τις επόμενες πάντως ημέρες ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά και τα Χριστούγεννα να γίνουν σε ανοιξιάτικο σκηνικό, με τον υδράργυρο να πρόκειται να σκαρφαλώσει στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Το χιονοδρομικό παντός κέντρο πηλιού θα μπορέσει να λειτουργήσει για τις ημέρες των Χριστουγέννων, έστω και για μια απλή βόλτα ή επίσκεψη στα σαλέ. Το χιονοδρομικό κέντρο πηλιού θα είναι ανοιχτό το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Δεκεμβρίου με τους αναβατήρες πύλιο 1 και πύλιο 3 ανοιχτούς για εναέρια βόλτα λόγω έλλειψης χιονιού. Οι επισκέπτες σαφέστατα θα απολαύσουν το εκπληκτικό τοπίο στο πανέμορφο βουνό των Κεντάβρων. Πάντως, λένε εκτιμήσεις, δεν είναι πρόβλεψη, ότι το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη θα είναι χειμωνιάτικο. Προς το παρόν, ας απολαύσουμε όμως έτσι το πολύ ωραίο σκηνικό του καιρού που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Όποιος θέλει χιόνια, πάει και λίγο στα πια ορεινά. Όποιος θέλει και τη λιακάδα του, μένει και στα παιδινά. Όπως και να έχει, θα περάσουμε όμορφα. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ λοιπόν είμαστε για να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα μαζί παρέα με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, τον Κώστα Νάτση, την Έλενα Κυριαζίδου και αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε να κλείσουμε την εβδομάδα, να καλωσορίσουμε σιγά σιγά και τα Χριστούγεννα. Βγείτε έξω, κάντε τη βόλτα, δεν έχει σημασία αν θα ψωνίσεις. Λίγο από τη μαγεία του Χριστουγέννου να πάρουμε, λίγο να ξεχάσουμε αυτή την παλιοπανδημία, να ξεχάσουμε την ενεργειακή κρίση, ένα μικρό διάλειμμα από αυτά τα πολλά προβλήματα. Γιατί δεν θέλουμε άλλο να βαρύνει η ψυχολογία μας, θέλουμε να περάσουμε καλά. Και θα περάσουμε καλά όπως και να έχει, με όσα και αν έχουμε. Δεν έχει σημασία αν το γιορτινό τραπέζι θα έχει λιγότερα πράγματα, αρκεί να μην έχει λιγότερους ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία. Το τραπέζι μας να είναι γεμάτο από αγάπη. Τίποτε άλλο. Από όλους εμάς λοιπόν, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη γιορτινή Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ για τις πολλές πολλές ευχές, βεβαίως για το τριήμερο που ακολουθεί. Καλημέρα, καλή δύναμη για όλους.